Η ερώτηση είναι η εξής. Προφανώς και όποιος το έχει πληροφορηθεί, έχει συγκαρακτήρι, ξέρω αν έχει πληροφορήσει ευρέως αυτή η περίφημη ιστορία με τη δικαστική απόφαση και την παρέτηση του ενάγκου. Αλλά εδώ είναι καθαρή περίπτωση απιστίας και εγκλημμυρισίας. Και επειδή αφορά ποσό πάνω από 60.000, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα του αδίκου. Και για απιστία αφορά τη Δημοτική Αρχή. Δεν λέω για την ιδιότητα, δεν το έχω κάνει στη διαδικασία. Εδώ συζητάμε αυτά που αφορούν τη Δημοτική Αρχή. Κανονικά θα έπρεπε ήδη η Δημοτική Αρχή να έχει διατάξει εσωτερικό έλεγχο, ΕΔΕ, για να βγει στην επιφάνεια ποια είναι η ευθύνη και ποιον που πήγε ο Δήμος και στην ουσία αποδέχτηκε την ομιλία. Ήταν έτοιμος ο Δήμος και μετά από σύσκεψη μάλιστα που έγινε υπό τον Δήμαρχο, όπως λέει ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος, να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην ασκήσει τα περαιτέρω ένδυκα μέσα. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν. Ένα. Δεύτερο. Ποιος είπε ότι αυτή η ιστορία τελειώνει με μια δήλωση που έσαιρε αρχικά ο Ενάγκο και στη συνέχεια η ίδια δήλωση ήρθε με τη μορφή του δικόγραφου. Ποιος είπε ότι τελειώνει η ιστορία εκεί. Αυτή είναι μια απόφαση δικαστική που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή στο μέλλον να εφαρμοστεί. Αυτή η απόφαση, η δικαστική, παραπλανήθηκε με δικαστές, και αυτό αδίκημα είναι. Υπάρχουν ψευδείς καταθέσεις, και αυτό αδίκημα είναι. Δεν ξέρω για τις εξωτερικές, αν υπάρχουν. Αλλά είναι φανερό ότι παραπλανήθηκε το δικαστήριο και έβγαλε αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση πρέπει να έρθει. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ασκήσει κάθε δυνατότητα που έχει ένδυκη ο Δήμος. Και δεν βλέπουμε να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Απέναντίας, άντε να το σκεπάσουμε το θέμα, παρότι αφορά καθώς χιλιάδες. Ερώτηση. Γιατί δεν γίνεται εσωτερικός έλεγχος να φανεί ποιοι έχουν την ευθύνη που πήγε ο Δήμος και ομολόγησε ότι είναι όντως, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή. Ένα και δεύτερο, γιατί δεν προχωράει στα έντεκα μέσα για να έρθει αυτή η απόφαση. Εμείς στην οικονομική επιτροπή, αυτό που είπε ο κ. Σκάρμος, το έχουμε ζητήσει τον κύριο Γραμματέα να καταρχήσει πρακτικά και για ΕΔΕ και για ένδυκα μέσα. Το έχουμε ζητήσει σαν παράδοση. Και το θέμα βέβαια που θέτει τώρα ο κ. Σκάρμος το ξέρουμε μόνο τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν το ξέρει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιος Δημοτικός Σύμβουλος δεν είναι τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος δεν γνωρίζει για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Έχει καταγραφεί το ερώτημα, θα καταδοθεί στους νομικούς συμβούλους τη Δευτέρα και όποια απάντηση μας δώσουν θα την δώσουν στους νομικούς συμβούλους. Βέβαια, όταν ρώτησα εγώ τον νομικό, ο νομικός μου είπε ότι δεν στήθηκαν σε αυτό το χάρτη, αλλά το γεγονός αυτό το ανακάλυψε ο κύριος Κουμπριώδης. Ισχύει αυτό ή όχι? Ισχύει. Πάντα. Πάντα. Απάντα. Είναι κάτι που είπε ο κύριος Κουμπριώδης. Δεν το βρήκα τον νομικό, θέλω να τον δω να μιλήσω. Γιατί ό,τι άκουσα, θα τους
παρουσίαζε, γιατί εγώ τη άκουσα, το άκουσα από το βίντεο. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει. Αν δεν έχει τη μίληση, κατά τη γνώμη μου. Κυρία, έχει την ταξία, δεν ξέρω. Ό,τι άκουσα, το άκουσα, δεν είμαι εδώ, τη συμμαζία ήμουνα. Άρα δεν το είπατε εσείς. Ό,τι άκουσα. Ό,τι άκουσα το βίντεο, από το γνώμη. Άρα δεν το είπατε εσείς. Δεν μπορούν να βρήκα το νομικό. Λέει ψέμα το νομικό, κύριε Κοντογιώργο. Όχι, γιατί αναφέρει για το βίντεο, κύριε Παπανάγνω. Το βίντεο δεν αναφέρει. Άρα αναφέρει προσωπικά. Αναφέρει προσωπικά. Για να λέτε και να καταγράφετε οι φράσεις σας, για να λέτε και να καταγράφετε οι φράσεις σας, αυτά που θέλετε. Ωραία. Θα γεγονωθώ. Και θα έρθει να γεγονώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσο απλά. Ο κύριος Δημοτικός έρθει με άντια. Εγώ μια ερώτηση. Θα γεγονωθώ. Θα μου απαντήσω. Μια ερώτηση. Είπε κάποιο προνομικό. Ο κ. Σοβιγιώργο δεν μπορεί να είναι νομικό. Ο κ. Σοβιγιώργο, εδώ σαν κύριο Σοβιγιώργο, έχει κάνει κάποιες ενέργειες για να ανακαλύψει το γεγονό όπως μας είπε ο νομικό ή όχι. Ή μας είπε ψέματα. Αυτό είναι το. Δηλαδή δεν ξέρει αν έχει κάνει κ. Σοβιγιώργο ενέργειες και θα πρέπει να πει στο νομικό. Τι απάντησε αυτή. Τι μοιρασιά. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Ράμο, τελείωσε. Όχι, επί του θέματο να κάνω μια τοποθέτηση. Στο προηγούμενο, γιατί είναι σοβαρό. Και είναι για τη διαδικασία. Είναι ερώτηση. Οι ερωτήσεις δεν συζητούνται. Αλλά κατά παρέκκληση, που συνέχεια μιλάτε για τον κανονισμό, κατά παρέκκληση τα κάνετε. Εάν αυτό είστε για όλοι, δεν θα το συζήταγα κι εγώ. Εφόσον όμως έχει αποφασιστεί και γίνεται η συζήτηση, δεν μπορείτε να μου κάνετε μομφία. Αλλά εσείς μου κάνετε συνέχεια μομφία, κύριε Διαμαντή. Ευχαριστώ. Πάμε. Σας ακούω. Λοιπόν, επειδή το θέμα. Όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης, ενδεχόμενα να μην το ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην το ξέρουμε, γιατί δεν ήρθε ποτέ προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συζητήθηκε μόνο στη Δημοτική Επιτροπή. Εδώ τέθηκε από τον κύριο Ράμα και από τον κύριο Καραγιάννη δευτερογενός. Και απάντησε ο κύριος Κοντογιώργος, ο οποίος είναι αναρμόδιος και δεν ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Βέβαια απάντησε. Όχι επειδή τη ρωτήσεω του κύριου Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης τον ρώτησε μόνο αν ανακάλυψε εσύ το θέμα. Δεν τον ρώτησε όλα τα άλλα. Απάντησε όμως γενικά. Εάν λοιπόν δεν έχει απάντηση ο αναπληρωτής Δημάρχου, γιατί δεν μας κάνει την τιμή να είναι εδώ ο Δήμαρχος, θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε, σε επόμενη. Είπαμε για σήμερα. Σήμερα τουλάχιστον είναι λίγο διημένο. Όχι σήμερα. Όχι, δεν είναι δικαιολογημένο. Το ότι θα γίνονταν τα θεανίξια είναι γνωστό εδώ και 15 μέρες. Εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο το γνωρίσατε σκόπιμα τώρα. Μπορούσα να το πάρετε το απόγευμα. Μπορούσατε και χθες. Πάμε παρακάτω τώρα και να μην εκτρέπουμε τη συζήτηση. Ο αναπληρωτής δήμαρχος, ο κ. Παπαευθυμίου, είναι εδώ. Αυτός μπορεί να απαντήσει επί της ερωτήσεως. Εάν δεν μπορεί να απαντήσει, επειδή τέθηκαν πολλά θέματα, τέθηκε θέμα για το νομικό σύμβουλο, θα έλεγα σε επόμενη συζήτηση να είναι παρόν ο Δήμαρχος να μας δώσει την απάντηση, εφόσον δεν μπορεί ο κ. Παπαευθυμίου τώρα, και ο νομικός σύμβουλος να έρθει ο ίδιος να μας απαντήσει. Και όχι διαμέσου του κ. Κοντογιώργου. Δεν θα ρωτήσει ο κ. Κοντογιώργος τον νομικό σύμβουλο και να μας πει την άποψη του νομικού σύμβουλου, να έρθει ο νομικός σύμβουλος ενώπιον μας να ενημερώσει και να απαντήσει, γιατί τώρα συζητάμε για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Όχι, κύριε Ραμό. Κύριε Ραμό, υπάρχουν κάποιοι άλλοι και η ώρα περνάει και πάνω από μία ώρα δεν θα συζητάμε θέματα. Εντάξει, τα πιάσαμε. Τοποθετήθηκε πολύ ωραία ο κ. Διαμαντής. Έχει κάποια αιτήματα. Έχουμε πολύ πολλά. Εμείς καταρχήν μπήκαμε συγκεκριμένα να συζητήσουμε για συγκεκριμένες ευθύνες. Γιατί υποθήκαμε στην πορεία μακριά από εμάς. Ένα. Δεύτερο. Ένα σχόλιο που θα μου το επιτρέψετε. Ειλικρινά. Ή τι κατά παρέκκληση του κανονισμού. Όχι κατά παρέκκληση. Σχόλιο δεν σχόλιο της απάντησης. Σχόλιο της απάντησης, Πρόεδρε. Γιατί κατά παρέκκληση. Όχι. Αυτό το συμβούλιο συνεδριάζεται από
από τότε ψηφίσει ο κανονισμός του 2015. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και δεν μιλάμε, δεν μιλάμε το γενικά. Η Κάμερα ξέρετε πώς γίνεται. Ξέρετε. Και ίσως το εφαρμόζετε. Γιατί έχετε να καλύψει ότι οι αντιμέτωποι δεν μιλάνε αυτό δεν θέλουν. Δεν πρέπει να μιλάμε όταν εφαρμόζετε τον κανονισμό, δεν πρέπει. Τον εφαρμόζετε. Δεν μιλάμε τώρα. Απέστε μου τι πρέπει. Γιατί υπάρχει άδεια. Γιατί υπάρχει σιγουριά της πολυσίας. Πρόκειται για απιστία κατά του κλιματικού χαρακτήρα. Δεν είναι κακό για και δεν υπάρχουν αμαρτήσεις. Κακό για μεγάλο. Δεν υπάρχουν αμαρτήσεις. Πάντα από κακό για καλά, γιατί δεν έχουν το παίζει. Όλο μαζί. Λοιπόν, τελειώσα. Δεν υπάρχει. Ή απαντάτε το. Και λάπαρα. Ένα ακόμα που δεν έχει υποθεί. Ο Σιμεώνε έφυγε και τι ώρα. Μας χαιρέτησε. Δεν είναι δικαιολογία. Ξέρω ότι είναι και επί την ευκαιρία, κάτι το θυμήθηκα τώρα. Θα μου επιτρέψει μια ερώτηση ακόμα. Πώς είναι δυνατόν η φιλοξενία ενός υπουργού, άντε και κανένα δύο ακόμα που τον συνοδεύουν, να συγχύσει κοντά 900 άρια για να γίνει συγκεκριμένο. Το είχαμε δει ως απόφαση ότι βγαίνει αυτό το κονδύλι και κάνουμε εντάξει. Μπορεί και να τα κάνουμε έτσι. Θα δούμε τι θα πληρωθεί. Και είδαμε και το έδαμε και συμβουλευτήκαμε. Ένα γεύμα που πρέπει να συμμετείχατε 30-40 άτομα για να πάει. Γι' αυτό είπα για μένα. Ούτε γι' αυτό το έχουμε διαλύσει το μαγαζί τελείωσε.